Παίζουν καθημερινά τη ζωή τους κοροναγράμματα με στόχο να πατάξουν κάθε εγκληματική ενέργεια, όμως τις περισσότερες φορές νιώθουν να απειλείται η ακεραιότητά τους λόγω του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που έχουν στη διάθεσή τους. Ο λόγος για τους εκατοντάδες ένστολους της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου που αναγκάζονται να υπηρετούν τον πολίτη, χρησιμοποιώντας τα ελάχιστα πλέον αλεξίσφαιρα γυλαίκα που έχουν, την ίδια ώρα που ακόμα και οι μετακινήσεις τους γίνονται με τζιπ σαράβαλα που κάτω από άλλες συνθήκες θα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας. Αρκετά από αυτά είναι ακινητοποιημένα, άλλα έχουν λειτουργικά προβλήματα. Ουσιαστικά τα αξιόπιστα αυτοκίνητα της ΑΔ Ρεθύμνου δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες του προσωπικού μας. Και την ώρα που όλη η χώρα βρίσκεται στη δίνη του κορονοϊού, στις αστυνομικές υπηρεσίες του Ρεθύμνου, μέχρι και λίγο πριν την έναρξη της πανδημίας, οι ένστολοι ήταν αναγκασμένοι να παίρνουν αναχείρα, σκούπες και σφουγγαρίστρες και να καθαρίζουν το κτίριο. Ευτυχώς όμως το πρόβλημα αυτό λύθηκε έγκαιρα αφού προσελήφθη συνεργείο καθαρισμού. Πάντως, να μην έφταναν όλα αυτά, ακόμα και σήμερα η ζωή των αστυνομικών εξακολουθεί να κινδυνεύει όταν βρίσκονται στα γραφεία τους, καθώς το κτίριο είναι κατάλληλο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει στα κεφάλια των ιδίων αλλά και των πολιτών που επισκέπτονται τις υπηρεσίες της Ελλάς, όπως άλλωστε είχε γίνει και στο παρελθόν. Το κτίριο που στεγάζει τις υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου χρονολογείται στο 19ο αιώνα και μάλιστα θεωρείται ως αφιλόξενο για τα άτομα με αναπηρία, καθώς ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα είναι αδύνατο να το προσεγγίσει. Ελάχιστα συντηρημένο και με υλικά που περιέχουν ακόμα και αμίαντο. Υπάρχουν περιπτώσεις που προκλήθηκαν πτώσεις από τη τυχοποιία κομματιών και πάνω σε συναδέλφους μας και από θαύμα δεν έχει προκληθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα. Και μπορεί λόγω της κατάστασης τα πάντα να έχουν παγώσει, εν τούτης οι τελευταίες δεσμεύσεις αναφέρουν ότι η ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου στις εγκαταστάσεις της σχολής δοκίμωνας στη Φυλάκων βρίσκεται σε καλό δρόμο. Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ύψους 32.000 ευρώ για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου. Τα τεύχη δημοπράτησης αφορούν τον οικονομικό προϋπολογισμό της ανέγερσης του νέου αστυνομικού μεγάρου. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων κρούει επίσης το καμπανάκι και για το πρόβλημα της υποστελέχωσης, δεδομένου ότι με τις μεταθέσεις του καλοκαιριού οι υπηρεσίες του Ρεθύμνου θα ενισχυθούν με μόλις 6 αστυνομικούς που δεν επαρκούν για να καλυφθούν τα κενά. Αστυνομική και τοπική κοινωνία αξιώνουν πλέον από τους 3 κριτικούς που βρίσκονται στο τιμόνι της Ελλάς και που γνωρίζουν τα προβλήματα από πρώτο χέρι, να φανούν με τις αποφάσεις τους περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε σύγκριση με όλους τους προηγούμενους.